ερευνητικό έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του τομέα τεχνολογίας προφορικής και επικοινωνιών και προτεραιότητα ηλεκτρονική τακτοποίηση προσώπων, αντικειμένου και ηλεκτρονικής πληροφορίας. Κύριος στόχος της πρότασής μας είναι να ερευνηθούν έξυπνες τεχνικές που θα επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, κατάλληλα κωδικοποιημένα και ανωνυμοποιημένα. Η καινοτομία εντοπίζεται στη δυνατότητα να πραγματοποιούνται συγκρίσεις και ενέργειες που θα επιτρέπουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για αντιμετώπιση και πρόληψη οικονομικής απάτης με ταυτοποίηση προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, αλλά χωρίς να αποκαλύπτονται προσωπικές πληροφορίες για άλλα πρόσωπα που καταγράφονται σε αρχεία και μητρώα. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή προσέγγιση για ενεργή διασφάλιση της ιδιωτικότητας κατά τη διασταύρωση αρχείων και πληροφοριών. Καινοτομία του έργου, όπως είπαμε και πριν, πρόκειται για μια πρωτοποριακή προσέγγιση για ενεργή διασφάλιση της ιδιωτικότητας κατά τη διασταύρωση αρχείων και πληροφοριών. Αυτό που έχει γίνει ουσιαστικά, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία που αφορούν τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών βάσεων με στόχο τη δημιουργία ενός αξιόπιστου αρχείου δεδομένων με απότερο σκοπό τη δίωξη του εγκλήματος. Η καινοτομία βρίσκεται ότι υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων. Συνεισφορά μου. Όχι, το αντικείμενο. Ωραία, τέλεια. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το αντικείμενο του έργου. Δύο τα δεινά εδώ. Η ανάπτυξη έξυπνων εργαλείων και τεχνικών για τη διαλειτουργικότητα αρχικών πληροφοριών, ταυτοποίηση και έγκυρο εντοπισμό και πάταξη μορφών οικονομικής απάτης και ταυτόχρονα έρευνα έξυπνων τεχνικών που επιτρέπουν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα, τα οποία όμως είναι κατάλληλα κωδικοποιημένα και ανωνυμοποιημένα, πάντα με διασφάλιση της προστασίας δεδομένων. Στόχος του έργου είναι να αναβαθμιστεί η επιχειρησιακή δράση των δημοσίων φορέων, αφορά και επιχειρήσεις και δημοσίους φορείς. Στόχος είναι η αναβάθμιση της επιχειρησιακής δράσης με δυνατότητα εφαρμογής ελέγχου. Αυτό που ουσιαστικά προσφέρει το έργο, προσφέρει το σύστημα, είναι η δυνατότητα να πραγματοποιούνται συγκρίσεις και ενέργειες που θα επιτρέπουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για να ταυτοποιηθούν διάφορες οντότητες, πρόσωπα συγκεκριμένα, χωρίς να αποκαλύπτονται προσωπικές πληροφορίες. Δηλαδή, οντότητες οι οποίες καταγράφονται σε αρχεία και μητρώα οργανισμών, είτε επιχειρήσεων, είτε δημοσίων φορέων. Η συνεισφορά του έργου έχει να κάνει με την επιτάχυνση της διαδικασίας του εντοπισμού εγγραφών, που πιθανά ανήκουν στην ίδια οντότητα και το βασικό στοιχείο είναι το μικρό υπολογιστικό κόστος και η μειωμένη πολυπλοκότητα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι επιχειρείται προστατευμένη διαλειτουργικότητα εγγραφών σε ένα περιβάλλον διαφορετικών και πολλαπλά κατανεμημένων βάσεων δεδομένων μεγάλου όγκου με τη βοήθεια παράλληλων επεξεργαστών. Πάμε να δούμε λίγο ποιο είναι το πρόβλημα ουσιαστικά και για ποιο είναι το πρόβλημα που εντοπίζεται και για ποιο λόγο έχει εφαρμοστεί αυτή η λύση. Το πρώτο πρόβλημα, δύο είναι τα βασικά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι οι ψηφιακές συναλλαγές αυξάνονται εκθετικά. Το ίδιο συμβαίνει και με την γνώση προσωπία. Το δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι ότι παρόλο που θέλουμε να γίνουν αυτές οι συγκρίσεις, θέλουμε να γίνει αυτή η ταυτοποίηση, οι οργανισμοί που κατέχουν αυτές τις βάσεις δεδομένων είναι απρόθυμοι συνήθως να διαμοιραστούν αυτή την πληροφορία. Και δεν πρέπει και να το κάνουν έτσι, γιατί υφίστανται σημαντικοί περιορισμοί που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Εδώ λοιπόν έρχεται η προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει στο σύστημά μας.
είναι η προσέγγιση της προστατευόμενης ιδιωτικότητας στη διαλειτουργικότητα εγγραφών και ουσιαστικά αφορά εντοπισμό και σύνδεση εγγραφών που ανήκουν στην ίδια οντότητα, στο ίδιο πρόσωπο, από διαφορετικές πηγές δεδομένων που κατέχουν διαφορετικά μέρη, διαφορετικοί οργανισμοί, χωρίς να αποκαλυφθούν τα προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς να αποκαλυφθούν οι ευαίσθητες πληροφορίες για αυτές τις οντότητες αυτές. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι εννοούμε με όλα αυτά που λέμε. Τι σημαίνει δηλαδή η διαλειτουργικότητα εγγραφών. Έστω λοιπόν ότι υπάρχει, έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος διαθέτει μια βάση δεδομένων, ο οργανισμός Α, ένας οργανισμός Β που κατέχει και αυτός μια βάση δεδομένων και έστω εγώ μια οντότητα, έτσι, ένα πρόσωπο όπου βρίσκομαι και στα δύο μητρώα και στη βάση δεδομένων του οργανισμού Α και εγώ ο δικηγόρος παρέχει την κρυπτογραφημένη εγγραφή. Το σύστημα κάνει αντιστοίχηση εγγραφών, χρησιμοποιείται κάποιοι παράμετροι, θα μιλήσουμε αργότερα τι σκοπό και τι ρόλο παίζουν αυτοί οι παράμετροι, γίνεται η αντιστοίχηση και η αποκάλυψη του αποτελέσματος. Η διασταύρωση στοιχείων μεταξύ παρόχων και χρήση τηλεφωνίας, όπως και το επόμενο σενάριο μεταξύ δύο e-shop, είναι ουσιαστικά λίγο πιο ιδιαίτερα σενάρια, πιο λεπτομερή σενάρια, όπως μιλήσαμε από επιχείρηση σε επιχείρηση. Οπότε,